Πάμε τηλεφωνικό στη Γαλλία, στρατηγό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Υπάρχει ένα θέμα με αυτή την ελευθερία έκφρασης. Ορισμένοι λένε ότι το να προσβάλλει κάποιος τη θρησκεία του άλλου δεν είναι και τόσο ελευθερία έκφρασης. Η Τουρκία κάνει λόγο για νέα σταυροφορία της Δύσης κατά των μουσουλμάνων. Χαρακτηρίζει μάλιστα και τους μουσουλμάνους της Ευρώπης ως τους νέους Εβραίους. Κάπως έτσι το θέτει. Θέλουμε την δική σας εκτίμηση. Ζείτε στη Γαλλία, τη γνωρίζετε καλύτερα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Γαλλία υπάρχει διαχωρισμός του κράτους και της Εκκλησίας. Υπάρχει ο νόμος 1905, ο οποίος προβλέπει την ελευθερία της θρησκείας τον καθένα, και άρα ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του τη θρησκεία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κρατικός φορέας που θα υποστηρίξει μία θρησκεία, άρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από την Ελλάδα και την Κύπρο, και να μην κάνουμε συγκρίσεις σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Το άλλο πράγμα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα που άρχισαν δεν έχουν σχέση ουσιαστικά με τις καρικατούρες, έχουν σχέση με μια αντιπαράθεση αν ένα κράτος έχει ένα πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης ή όχι. Άρα, στη Γαλλία η έννοια της καρικατούρας, γενικότερα η έννοια της κριτικής, είναι κάτι που είναι πολύ ελεύθερο και υπάρχουν άπειρες σε πλήθος καρικατούρες εναντίον του χριστιανισμού, των καθολικών, των διαμαρτυρόμενων κτλ. Αυτό δεν λέει ποτέ κανένας τίποτα, γιατί όλοι θεωρούν ότι αυτό είναι απλώς το χιούμορο, το μαύρο χιούμορο που μπορεί με έξυπνο τρόπο να ξυπνήσει συνειδήσεις και να μιλήσει για κάποιο θέμα. Άρα κανένας δεν θεωρεί ότι υπάρχει μια προβολή πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν μερικοί, όπως ο κύριος Ερντογκάν, έχουν μια καθυστερημένη άποψη και δεν ξέρουν καθόλου μια κουλτούρα σε ένα κράτος, πετάγονται θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύουν τους μουσουλμάνους, μάλλον ξέχασαν τους ίδιους τους μουσουλμάνους που είναι στη Γαλλία. Γιατί μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος που αποκεφάλισε έναν καθηγητή ιστορίας και γεωγραφίας, μόνο και μόνο επειδή αυτός εξηγούσε τι ήταν η ελεύθερη έκφραση. Αυτό είναι που κατηγόρησαν ακόμα και οι ημάμιδες της Γαλλίας. Μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία υπάρχουν 3.000 ημάμιδες και είπαν πολύ απλά ότι αυτό ήταν απαράδεκτο που έγινε και δεν εκφράζει το Ισλάμ. Άρα θα ήταν καλό ο κ. Ερντογκάν να τουλάχιστον να κοιτάζει τι λένε οι ίδιοι μουσουλμάνοι στη Γαλλία. Άρα δεν εκδηλώθηκαν αυτόν τον τρόπο και υπενθυμίζω επίσης ότι ο εγκληματίας που έκανε αυτή την βάρβαρη πράξη δεν ήταν ένας Γάλλος. Ήταν γεννημένος στη Μόσχα, ήταν Τσετσένος, ήταν 18 χρονών, δεν ήξερε καν αυτόν τον καθηγητή, αναγκάστηκε να πληρώσει τους μαθητές για να μάθει ποιος ήταν και όλο αυτό το πράγμα έγινε επειδή ένας άνθρωπος που είχε σχέση με τον πατέρα της οικογένειας που ήταν μέσα στο μάθημα η κόρη του, αυτός είναι γνωστός από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες ως δράστης και ως ακραίος μουσουλμάνος που δεν έχει καμία σχέση με τον μουσουλμάνο τον κλασικό. Αλλά όταν τα καταλάβουμε σε αυτό το πλαίσιο και αν θυμηθούμε τι έγινε πριν 5 χρόνια με το Σάρλι Εμπντό που πάλι είχαμε τέτοια θέματα σε σχέση με τις καρικατούρες, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι, ας πούμε, τώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι μπορούμε να φωτίσουμε κρατικά κτίρια με τις καρικατούρες του Μοχάμεντ, δεν είναι καμία εξέγερση στη Γαλλία ή καμία επανάσταση. Θεωρούν όλοι ότι εφόσον ξέρουμε όλοι στη Γαλλία ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κριτική και τις καρικατούρες με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι το ίδιο που έχουμε στην Ελλάδα με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση δεν θεωρείται σοβαρό θέατρο. Άρα στην επιθεώρηση θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές καρικατούρες. Κανένας δεν θεωρεί ότι προσβάλλεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρει, όπως από την εποχή που έχουμε στο αρχαίο θέατρο του τι έλεγε ο Αριστοφάνης, άμα διαβάσετε πραγματικά Αριστοφάνη θα καταλάβετε ότι έκανε σπόντες για όλα τα θέματα, για το στρατό, για τη θρησκεία, για την πίστη, ό,τι θέλετε. Άρα πρέπει
να καταλάβουμε ότι ο Ερντογκάν, όταν εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν προσπαθεί να κάνει κάτι που πραγματικά αντιπροσωπεύει τους μουσουλμάνους, γιατί οι ίδιοι μουσουλμάνοι δεν θεωρούν ότι ένα κράτος σαν την Τουρκία που το παίζει κάπου κοσμικό, κάπου θρησκευτικό, ανάλογα με το τι έχει ανάγκη, μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Και αυτό ήταν ένα ερώτημα, κύριε Λεγέρε. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που θέλαμε να σας κάνουμε, να το συζητήσουμε. Επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα, πριν το καθεστώς Ερντογάν έρθει και ισλαμοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον δημόσιο και τον πολιτικό διάλογο, οι Τούρκοι δεν θεωρούνταν καλοί μουσουλμάνοι από τους υπόλοιπους μουσουλμάνους. Είτε Σουνίτες, είτε Σουνίτες, είτε Σιίτες. Ακόμα και τώρα είναι το ίδιο που ισχύει. Επιπλέον, ξέρετε, η Τουρκία, για να καταλάβετε πόσο ανοιχτό μυαλί είναι, έχει απαγορεύσει το μικρό πρίγκιπα. Mm-hmm. Τουρκία έχει απαγορεύσει πίνακες του Ντελακρόα επειδή είναι γυμνόστιχη. Αυτό το πράγμα, άμα πάτε στη Γαλλία, θα δείτε ότι αυτοί οι πίνακες είναι σε επίσημα μουσεία ανοιχτά και κανένας δεν πετάχτηκε να πει να τους βγάλετε. Και βέβαια στη Γαλλία κανένας δεν είπε ότι πρέπει να απαγορευτεί ο μικρός πρίγκιπας. Και αυτό γίνεται μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια έμεση αναφορά στον Μουσταφά Κεμάλ σε σχέση με έναν αστρονόμο ο οποίος ντύνεται παραδοσιακά και τελικά στο τέλος ντύνεται ευρωπαϊκά. Άρα όταν φτάνουμε σε αυτό το καθυστερημένο επίπεδο, είναι λογικό να έχουμε αυτές τις εκφράσεις. Αλλά στην πραγματικότητα ο στόχος του Ερντογκάν, επειδή έχει μια αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο, προσπαθεί να βρει οτιδήποτε μπορεί για να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά κανένας δεν το πιστεύει πραγματικά. Ακόμα και όταν μιλήσει για τον μποϊκότ των γαλλικών προϊόντων, θα ήταν καλό να ενημερώσει και τη γυναίκα του που ακόμα έχει τσάντα Ερμές. Ναι, είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Το ερώτημα, κύριε Λιγερέ, είναι κατά πόσο αυτό που έγινε μπορεί να το εργαλειοποιήσει ο Ερντογκάν για να συσπυρώσει γύρω του διάφορους μουσουλμάνους, όχι τις ηγεσίες των χωρών, αλλά τον κόσμο. Χθες, παραδείγματος χάρη, προχθές στην Κύπρο, μαζεύτηκαν έξω από τη γαλλική πρεσβεία και κατέβασαν και τη σημαία κάποιοι μουσουλμάνοι εδώ στη Λευκωσία. Υπάρχει και φόβος ότι κάποιοι μπορεί να καθοδηγούνται από τα κατεχόμενα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος, και υπάρχει φόβος μήπως ριζοσπαστικοποιηθεί περισσότερο ο διχασμός μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών και ούτω καθεξής. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Στην πραγματικότητα αυτοί που έκαναν αυτές τις πράξεις, να ξέρετε ότι είναι ήδη ριζοσπάστες. Mm-hmm. Άρα δεν είναι με τέτοιο κίνημα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο που είναι κλασικό και ζει εδώ και αιώνες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και υπάρχει το ριζοσπαστικό μουσουλμανικό κίνημα που αυτό είναι ακραίο, που το έχουμε δει όπως είναι η Ντάεσ, το έχουμε δει σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη να συσπηρωθούν από τον Ερντογκάν. Είναι ήδη σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Όταν μιλάμε για ιερό τζιχάντ και έχουμε μισθοφόρους που πηγαίνουν έρχονται σε οποιαδήποτε χώρα αρκεί να αντιπροσωπεύει κάτι που να έχει σχέση με το μουσουλμανικό στοιχείο, δεν αντιπροσωπεύουν τους μουσουλμάνους. Άρα και αυτό που λέτε για την Κύπρο είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα πλαίσιο σε σχέση με τα κατεχόμενα. Άρα στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι τα προβλήματα που είχαμε μεταξύ Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων ήταν καθαρά σε σχέση με το μουσουλμανικό και σίγουρα κάποιος έβαλε μια καρικατούρα. Άμα τα κάνουμε, τέτοιες αναλύσεις που δεν έχουν καμία βαθύτητα, τότε λέμε ότι να είναι. Στην πραγματικότητα, υπενθυμίζω ότι ακόμα και η Ντάεσ θεωρείται αίρεση στους μουσουλμάνους. Σωστά. Οι Ουαμπίτες εδώ και 250 χρόνια. Άρα δεν περίμενε να υπάρχει καμία καρικατούρα. Ουσιαστικά πρόκειται για την εκμετάλλευση του πολιτικού Ισλάμ ή για την πολιτική εκμετάλλευση του Ισλάμ. Αυτό είναι το θέμα. Ανάλογα με τα συμφέροντα της κάθε περιοχής, της κάθε σέκτας και της κάθε χώρας. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι το Ισλάμ σε γενικό πλαίσιο δεν παροτρύνει καθόλου τέτοιου τύπου εγκλήματα. Ακριβώς. Άρα όταν τα μπερδεύουμε, ουσιαστικά πιο πολύ νευριάζουμε τους κλασικούς μουσουλμάνους που θεωρούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους ακραίους και ουσιαστικά τους βρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί να ξέρετε ότι όταν μιλάτε για το Σαρλί Εμπτό ή μιλάτε για οποιοδήποτε περιοδικό στη Γαλλία που βάζει καρικατούρες, ξέρετε ότι μέσα στους αναγνώστες υπάρχουν και μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Άρα να μην τρελαθούμε, άμα δεν ξέρουμε το context και πεταγόμαστε όπως το κάνει ο Ερντογκάν, είναι επειδή θέλει να το χρησιμοποιήσει με έναν λανθασμένο τρόπο
και όχι να καταλάβει τι γίνεται εδώ. Μάλιστα. Κύριε Λίγερε, τώρα ποια τύχη έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η στάση, η στεναρή στάση που προβάλλει η Γαλλία και ο Εμμανουέλ Μακρόν να συμπαρασύρει και άλλες χώρες, οι οποίες ήταν διστακτικές, κυρίως η Γερμανία, στο να επιβάλλουν πλέον κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, η οποία να έχει και κάποιο κόστος. Ήταν κάτι το οποίο επεδίωκε και η Λευκωσία και η Αθήνα. Μεσολάβησε το θέμα με τη Λευκορωσία και το βέτο, όλη αυτή η ιστορία. Τώρα μπορεί να σπρώξει ο Μακρόν και να επιτέλους να πείσει και την Γερμανία για τον κίνδυνο που διατρέχει ολόκληρη η Ευρώπη. Γιατί τώρα είναι οι Αρμένοι, οι επόμενοι θα είναι η Ευρώπη. Δεν χρειάζεται πολλά επιχειρήματα να πιστεί. Απλώς το θέμα είναι ότι θέλει να αποφύγει τα προβλήματα την ώρα που έχει την Προεδρία. Δεν λειτουργεί αυτή την περίοδο η Γερμανία έως τον Δεκέμβριο, 31 του μηνός. Δεν λειτουργεί μόνο ως Γερμανία. Επειδή έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλει να προκαλέσει μέσω της Προεδρίας κόστος πολιτικό εντός της Γερμανίας. Θα δείτε ότι επειδή μετά έχουμε την Πορτογαλία που θα έχει την Προεδρία, η Γερμανία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα άμα ήταν η Πορτογαλία που είχε την Προεδρία. Εδώ το θέμα ποιο είναι. Η καγκελάριος σέβεται μάλιστα και τον Μακρόν, και το γεγονός ότι προσπάθησε ο Ερντογκάν να βρήσει κατευθείαν και το θέμα της ψυχικής υγείας του Μακρόν ήδη συσπήρωσε πολλούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι λέει ότι να είναι ο Ερντογκάν. Άρα τώρα βλέπουμε ότι ο Ερντογκάν δεν είναι πια σε ένα επίπεδο ενός απλούς πολιτικού ηγέτη. Το άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τόσα χρόνια το ξέρεις πολύ καλά, Μάριε, τα έχουμε πει και με τον Λάζαρο. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι λέμε τόσα χρόνια 80 εκατομμύρια καταναλωτές στην Τουρκία. Ποιους καταναλωτές? Με την τουρκική λίρα που έχει καταρρεύσει, αυτοί τι θα καταλάβουν? Άρα ακόμα και όταν λέει ο Ερντογκάν θα ήταν καλό να μην αγοράζετε προϊόντα γαλλικά, για ποια προϊόντα γαλλικά μιλάμε που θα μπορούν να αγοράσουν? Μιλάμε για το βούτυρο Πρεζιντάν, για να μην του θυμίζει τον Μακρό, ή μιλάμε για τα προϊόντα πολυτέλειας που ούτε καν δεν μπορούν να τα δουν από κοντά? Και σε κάθε περίπτωση ήταν ένα σύνθημα. Αυτό, ότι η οικονομία της Τουρκίας δεν υποστηρίζει οτιδήποτε. Και ακόμα και αν θέλουν να σκεφτούν νεοοθωμανικά και να προκαλέσουν τριβές γύρω τους, στην πραγματικότητα δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν τα πράγματα πουθενά. Ήταν ένα σύνθημα επικοινωνιακής στρατηγικής, κυρίως για να μπορέσει να πολλώσει το δημόσιο διάλογο. Να περάσουμε και σε να αυξήνει τις καταστάσεις. Να περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Λίγερε, επειδή διαβάζουμε σήμερα στην Γαλλία επιβάλλεται lockdown. Νομίζω είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επανέφερε το καθολικό lockdown. Δώστε μας λίγο εικόνα της κατάστασης, το τι επικρατεί. Πρώτα απ' όλα η Ιρλανδία το έχει κάνει, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι πολλές χώρες που θα το κάνουν, γιατί τα κρούσματα έχουν ανεβεί. Να προετοιμαζόμαστε δηλαδή και εμείς. Ναι, γιατί στη Γαλλία έχουμε περάσει ήδη τα 50.000 κρούσματα την ημέρα. Είχαμε εχθές 522 νεκρούς. Και ουσιαστικά είχαμε ήδη ένα νυχτερινό lockdown. Από τις 9 έως τις 6 δεν μπορούσαμε να βγούμε. Αλλά τώρα αυτό φάνηκε ότι δεν επαρκούσε, και γι' αυτό ο Γάλλος πρόεδρος πήρε την απόφαση και από το επιστημονικό επιτελείο, δηλαδή όλο αυτό ήταν στο ίδιο σκεπτικό, ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ένα δεύτερο lockdown κανονικό, γιατί με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, στις 15 Νοεμβρίου θα είχαμε ήδη κορεσμό όλων των νοσοκομείων της Γαλλίας, και θεωρούμε ότι άμα το αφήσουμε εντελώς θα είχαμε 400.000 νεκρούς. Η Γαλλία τώρα έχει ήδη 35.000 νεκρούς. Άρα, τι θέλω να πω, δεν είναι μια απόφαση που ήθελε να πάρει ούτως ή άλλως και ήταν εύκολη, γιατί θεωρούσαμε ότι ένα νυχτερινό lockdown θα έφτανε. Το κρατήσαμε 10 μέρες, δεν επαρκεί, και τώρα θα είμαστε σε κανονικό lockdown έως την 1η Δεκεμβρίου. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ότι επιβάλλεται, είναι ότι επιλέγεται, γιατί προς το παρόν, με τις γνώσεις που έχουμε σε επίπεδο ιατρικό, είναι το καλύτερο μέτρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν η πανδημία πάει εξαιρετικά. Αυτό όμως που προβληματίζει εδώ τουλάχιστον Κύπρο, ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να υποστηρίξουν ένα lockdown, και κάπου εκεί κολλάει όλη η διαδικασία. Δηλαδή την προηγούμενη φορά με 30 τόσα κρούσματα είχε επιβληθεί lockdown, τώρα με τα κρούσματα να ξεπερνάνε 100-150, αυτή είναι η αριθμή καθημερινά, δεν μπορούν να επιβάλλουν, γιατί δεν έχουν τα χρήματα πλέον να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και ούτω καθεξής.
Το θέμα είναι ότι μην συγκρίνετε τα δύο lockdown. Πρώτα απ' όλα το δεύτερο lockdown στη Γαλλία δεν θα έχει το ίδιο ύφος, γιατί π.χ. δεν κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν μόνο τα πανεπιστήμια, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργούν και θα υπάρχουν εξαιρέσεις για να μπορούμε να κυκλοφορούμε όταν υπάρχει ανάγκη και δεν θα κλείσουν ούτε τα γηροκομεία. Άρα το πρώτο lockdown ήταν πολύ πιο σκληρό, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα δεδομένα του δεύτερου κύματος είναι πιο σκληρά και πιο θανατηφόρα σε σχέση με το πρώτο και κατά συνέπεια άμα δεν υπάρχει αυτή η προστασία, γιατί επειδή μπαίνουμε και σε μήνες που μπορεί να μπερδευτεί το θέμα και με τις κλασικές γρίπες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα δεδομένα στην Κύπρο είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί σίγουρα τα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα, ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για τον ίδιο πληθυσμό. Στη Γαλλία είναι 67 εκατομμύρια, στην Κύπρο έχουμε 1 εκατομμύριο. Άρα όταν τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει και εμείς να συγκρίνουμε τι βλέπουμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία σίγουρα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια προστασία. Νομίζω ότι τα πήγαν καλά στις αποφάσεις και στην Κύπρο στο πρώτο κύμα. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να καταλάβουμε ότι το δεύτερο κύμα δεν είναι πια κάτι το αφαιρετικό. Αφορά όλη την Ευρώπη και μην ξεχνάτε ότι η Ευρωζώνη θα είναι κλειστή, θα είναι ανοιχτά τα σύνορα εντός της Ευρώπης, αλλά θα υπάρχουν πραγματικά δρακόντια μέτρα όσο αφορά τις αποφάσεις που θα πάρει κάθε χώρα. Το άλλο που είναι καλό είναι ότι τώρα θα έχουμε επιτέλους τεστ που μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σε μισή ώρα. Mm-hmm. Για το θέμα των σχολείων έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα παιδιά. Στην αρχή της πανδημίας λέγαμε ότι τα παιδιά είναι αγγελιαφόροι, ας το πούμε έτσι, ταχυδρόμοι, ας το πούμε, του ιού. Πολλά παιδιά τα παίρνουν στο σχολείο. Φορείς και μεταδότες. Τα παιδιά τα παίρνουν στο σχολείο οι παππούδες, οι γιαγιάδες ή τα παραλαμβάνουν επειδή οι γονείς εργάζονται. Έγινε μια προσπάθεια για τηλεκπαίδευση. Θέλαμε τη δική σας άποψη, επειδή ασχολείστε και με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Πρώτα απ' όλα, η τηλεκπαίδευση είναι πάρα πολύ καλή και είμαστε στον 21ο αιώνα. Είναι κρίμα να μην τη χρησιμοποιούμε. Δεύτερον, αυτό που έχουμε, το πρόβλημα το σοβαρό που έχουμε με τα μικρά παιδιά, είναι όταν έρχονται σε επαφή με τους μεγάλους. Γιατί ακόμα και αν τα μικρά παιδιά μπορεί να μην έχουν τα συμπτώματα και να μην παθαίνουν σοβαρά πράγματα όσο οι μεγάλοι, στην πραγματικότητα μόλις έρχονται σε επαφή με πολύ μεγάλους, είναι οι πολύ μεγάλοι που πεθαίνουν. Άρα είναι ούτως ή άλλως ουσιαστικά φορείς, μεταβιβάζουν τον ιό και το θέμα είναι ότι αν υπάρχει αποδέκτης ο οποίος είναι ελάχιστα ευάλωτος, ξαφνικά την πατάει εντελώς με τα παιδιά. Άρα ο διαχωρισμός των μεγάλων ανθρώπων με τους μικρούς ανθρώπους είναι απαραίτητος και το έχουμε δει, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ σκληρά στατιστικά δεδομένα στη Γαλλία και ξέρουμε ακριβώς ότι τα μικρά παιδιά όταν είναι μεταξύ τους μπορεί και να μην παθαίνουν τίποτα, μόλις έρχονται σε επαφή με τους παππούδες και γιαγιάδες είναι αυτοί που πεθαίνουν. Μάλιστα, και κάτι τελευταίο να ρωτήσουμε, κύριε Λιγερέ. Φαντάζομαστε υπάρχει και στη Γαλλία αυτό το κύμα, το κίνημα των αρνητών της μάσκας. Εμείς χθες στην Κύπρο είχαμε χθες το βράδυ σοβαρά επεισόδια, έκαψαν και περιπολικά. Πώς αντιμετωπίζονται αυτοί ή πώς τους διαχειριζόμαστε? Πρώτα απ' όλα πάντοτε θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όταν λέμε ότι υπάρχουν και το ανάλογο, δηλαδή στη Γαλλία μπορεί να είναι 99,9% του πληθυσμού που φοράει μάσκα. Άρα είναι ότι και εμείς και εσείς ως δημοσιογράφοι αναδεικνύεται ένα φαινόμενο που είναι τρισκοκούκος. Και το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι στην πραγματικότητα δίνουμε σημασία σε πράγματα που είναι εντελώς ασήμαντα. Γιατί άμα κάναμε το ανάλογο σε σχέση με αυτούς που φοράν τη μάσκα, θα μιλούσαμε κάθε μέρα για αυτό το θέμα. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Οι αρνητές πολύ συχνά δεν έχουν ιδέα πώς μεταδίδεται ο ιός. Θεωρούν ότι επειδή δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα στην περιοχή τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και πολύ συχνά έχουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με συνωμοσιολόγους που θεωρούν ότι τα κράτη το επιβάλλουν εξαιτίας. Ξέρετε, και είναι και το λεξιλόγιο. Δεν επιβάλλεται το lockdown. Το lockdown είναι πλαίσιο προστασίας. Είναι σαν να λέτε σε έναν οπλίτη, σου επιβάλλω να έχεις ασπίδα. Μα όλος τι θέλει ακόμα και να μην και την έδινες. Ναι. Άρα η μάσκα είναι η μόνη προστασία που έχουμε σε ατομικό επίπεδο. Το ίδιο αφορά βέβαια και
το πλήσιμο των χεριών, για μην μπερδευόμαστε. Ναι, και την κοινωνική αποστασιοποίηση κτλ. Ακριβώς. Αλλά το θέμα ποιο είναι, αυτό δεν είναι ότι επιβάλλεται, είναι ότι δεν έχουμε άλλο μέτρο όσο δεν έχουμε εμβόλια. Αλλά να ξέρετε ότι οι αρνητές, θα υπάρχουν αρνητές και με τα εμβόλια. Σίγουρα υπάρχουν ήδη, δεν, το εντοπίζουμε. Να είστε καλά. Τότε είναι άνθρωποι που δεν ζουν στον ίδιο αιώνα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους αθώους και ο μόνος τρόπος που έχουμε προς το παρόν είναι σε ατομικό επίπεδο οι μάσκες και σε συλλογικό επίπεδο τα lockdown, γιατί δεν έχουμε άλλον τρόπο να σώσουμε ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς. Γιατί πρέπει να κοιτάξετε πόσοι γιατροί έχουν πεθάνει. Μόνο και μόνο επειδή έχουμε ανθρώπους που μολύνονται εύκολα και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μολύνουν τους άλλους. Κύριε Λιγερέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Γιάννης.